Η ταινία Bachelor πάει στο Netflix. Έχετε παίξει, γι' αυτό το ρωτάω. Ακριβώς. Είναι μια ξεχωριστή έτσι τιμή. Γιατί βλέπουμε ότι πλέον οι ελληνικές ταινίες πηγαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι επειδή βλέπω πάρα πολύ Netflix, μου αρέσει και βλέπω ταινίες σχεδόν κάθε βράδυ. Αισθάνομαι περίεργα που είναι και ο Τόνι στο Netflix και το Bachelor 2 και το 3 και το 1 είναι. Και μπορώ να είμαι εδώ. Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Είστε φέτος από τα πιο περιζήτητα τηλεοπτικά πρόσωπα. Έχουμε ακούσει το όνομά σας τουλάχιστον για 3-4 διαφορετικές εκπομπές. Τι ισχύει και τι όχι. Έλατε, η αλήθεια είναι ότι με παίρνουν οι φίλοι και μου λένε: Άρε, Τόνι, θα είσαι εκεί. Πού δεν, παιδιά, δεν με πήρε κανένα τηλέφωνο. Λοιπόν, έχω ακούσει ότι έχω προταθεί στο Μεγάλο Παζάρι. Εγώ δεν έχω πάρει κανένα, δεν έχω σηκώσει κανένα τηλέφωνο γι' αυτό. Και από ό,τι ξέρω, ένα άλλο τύπο που μου μοιάζει λίγο, ένα Θάνο Κιού, πώ τον λένε, θα κάνει το 5x5. Αλλά έχω κόντρα μαζί του. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Δεν θα ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία το 5x5. Ωραίο παιχνίδι είναι. Μακάρι και το παλικάρι να τα πάει καλά. Α, και δεν πιστεύω, είναι και λίγο ατάλα του. Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει μαζί του με αυτό που θα το κάνει. Και αν φοβάται τη σύγκριση με τον μέχρι φέτο παρουσιαστή, με τον Μάρκο Σεφερλή. Δεν τολμά. Α, νομίζω με εμένα. Δεν ξέρω, εσύ δεν τολμά. Δεν τολμά να με πάρει. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάρκο είναι ένα άνθρωπο πολύ μεγάλο ταλέντο και πολύ μεγάλο καλλιτεχνικά. Και στην τηλεόραση και στο θέατρο και παντού. Η σύγκριση, τι να σας πω, είναι λίγο, έχει τη μανιέρα του και τον τρόπο του. Θα βάλει και ο άλλος τα δυνατά του και θα δούμε πώς μας θα πει. Δεν ξέρω αν αναγνωρίζει και ο ίδιος τον εαυτό του χωρίς όλα αυτά τα props. Και για εμάς θα είναι περίεργο να σκεφτούμε ότι ένας άνθρωπος που τον ξέρουμε τόσο καλά τελικά δεν τον ξέρουμε καθόλου. Γιατί πραγματικά δεν τον ξέρουμε καθόλου. Βέβαια τον είπα τάλαντο. Όχι. Άσε να το πούμε πρώτα. Σταμάτα, μην κρίνεις έτσι. Τώρα τα λέγαμε και για εμείς ανυπομονούμε να τον γνωρίσουμε. Πάρα πολύ. Να πούμε ότι την Τρίτη ξεκίνησαν και τα γυρίσματα του 5x5. Βέβαια. Και όπως και ο ίδιος είπε ότι θα δώσει τα δυνατά του. Όχι εκείνος ο άλλος. Θα δώσει τα δυνατά του για τη σύγκριση. Γιατί είναι το Μάρκο Σεφερλή. Γιατί όντως ο Μάρκο είναι μια πάρα πολύ δυνατή προσωπικότητα που είναι στα σπίτια μας μέσω πάρα πολλών τρόπων και φυσικά και από την τηλεόραση. Πάρα πολλά χρόνια. Αυτή. Δηλαδή, αν όχι αυτός δικό του στίγμα, τότε ποιος. Υπάρχει όμως μια ευγενής άμυλα. Ρε παιδί μου, δηλαδή, έβλεψε αυτός αρκάζεται. Δεν μπαίνει τώρα σε διαδικασία σύγκρισης. Ο καθένας θα αφήσει το δικό του στίγμα. Ναι. Θέλει να χαράξει τη δικιά του πορεία. Δεν έχεις τώρα σύγκριση ότι α, τι έκανε ο Μάρκος Σεφερλής, ναι, να κάνω το ίδιο και καλύτερο. Εγώ θα κάνω αυτό που κάνει ο Τόνις Φίνος ή ο Θάνος Κιούσης, όπως λέει. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ πώς το διαχειρίζεται και είναι πάρα πολύ έτσι, ευχάριστη για τη νέα σεζόν που έρχεται. Πολύ ευχάριστη. Ακριβώς.